Ποιος δεν έχει ονειρευτεί σε αυτό το χρόνο της πανδημίας να ταξιδέψει ξανά ή έστω να ανακαλύψει άγνωστες γωνιές της πατρίδας του? Η Διεθνής Εμπορική Έκθεση Τουρισμού FITUR ήταν η πρώτη διοργάνωση του τουριστικού κλάδου που έγινε με φυσική παρουσία μετά την πανδημία. Ανέδειξε ελπιδοφόρες προτάσεις για την επόμενη περίοδο. 5.000 επαγγελματίες από 55 χώρες βρέθηκαν στη Μαδρίτη, προτείνοντας νέους τρόπους προσέγγισης του κλάδου, οι οποίοι εστιάζουν κυρίως στη βιωσιμότητα, τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών και των προϊόντων και στην ασφάλεια. Η εμπιστοσύνη είναι μια αξία που έχει πλέον μεγάλη σημασία. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ο εμβολιασμός και η άρση των περιορισμών επιτρέπουν στην Ισπανία να καλωσορίσει και πάλι επισκέπτες από όλη την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους πολίτες, αναδεικνύοντας μία απλή αξία, ότι το ταξίδι είναι ασφαλές. Είναι μία δραστηριότητα που σχετίζεται πάντα με την προσωπική ευτυχία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτήν την πανδημία να του προσδώσει μία αρνητική έννοια. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι, ώστε το ταξίδι να συνεχίσει να μας κάνει να ονειρευόμαστε. Να είναι μία εμπειρία που μας εμπνέει, που βελτιώνει την εικόνα μας για τον κόσμο. Η Ισπανία προσφέρει αναρρύθμιτες επιλογές. Η Βαλένθια είναι μία από αυτές. Είναι ουσιαστικό για την περιοχή να διαφοροποιηθεί και να προσφέρει κάτι εντυπωσιακό, ιδιαίτερο στον επισκεπτή. Όταν πάμε διακοπές ή κάνουμε ένα ταξίδι, ζούμε μία μικρή ζωή διαφορετικής συναισθηματικής ποιότητας. Αυτό θέλει να πετύχει ακόμα περισσότερο η περιοχή της Βαλένθια, ειδικά στην εποχή μετά τον κορονοϊό. Υπάρχει ανάγκη στον κόσμο για συναισθηματική ανάκαμψη και σε αυτό ακριβώς θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε. Θέλουμε να επενδύουμε σε υπηρεσίες που συνδέονται με τον ήλιο και την θάλασσα, αλλά και με τον πολιτισμό, τις πολιτιστικές διαδρομές. Είμαστε ένας τόπος με μουσικούς, φεστιβάλ, φύση, πεζοπορία και ποδηλασία. Φέτος το καλοκαίρι, οι εμβολιασμένοι τουρίστες θα μπορούν να απολαύσουν αυτά τα ονειρικά τοπία χωρίς καραντίνες και τεστ COVID. Για όσους αναζητούν μια διαφορετική περιπέτεια, το Περού είναι ένας ιδανικός προορισμός. Η αλληλεπίδραση και η επαφή μεταξύ της τοπικής κοινότητας και του επισκέπτη είναι πολύ σημαντικές σε αυτόν τον νέο τρόπο ταξίδιου. Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα μιλάμε για την ανάγκη να ταξιδεύει κάποιος όχι μόνο για να μάθει πράγματα σε σχέση με τον προορισμό, αλλά και για τους ανθρώπους και τον πολιτισμό τους. Πιστεύω ότι η πανδημία μας έχει αλλάξει. Θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε ξανά τον κόσμο, να έχουμε νέες και διαφορετικές εμπειρίες. Να βρούμε στους άλλους ανθρώπους αυτά που μας ενώνουν. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο που έχει ο τουρισμός. Θα ταξιδέψουμε για μια διαφορετική εμπειρία. Οι προορισμοί ετοιμάζονται να καλωσορίσουν τους επισκέπτες με μεγάλο ενθουσιασμό. Όπως πολλές χώρες, έτσι και το Περού έχει εφαρμόσει αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα για να μπορεί να επισκεφτεί κάποιος τα μνημεία του, αλλά και τις τοποθεσίες φυσικού κάλους. Ελπίζει να φέρει πίσω το 15% των τουριστών σε σχέση με πέρσι. Μετά από μια δύσκολη χρονιά, η Γουατεμάλα άνοιξε και πάλι τις πόρτες της στον τουρισμό. Προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων πολιτισμού, αρχαιολογικών θησαυρών και φυσικών τοπίων. Έχουμε καταλάβει ότι σταδιακά η προσφορά αλλάζει. Ο τομέας είναι έτοιμος να λειτουργήσει σε διαφορετικά μέρη. Γι' αυτό σήμερα η πρότασή μας είναι ότι η Γουατεμάλα είναι ένας μοναδικός προορισμός χάρη στην φύση της, τους ανοιχτούς χώρους της, ότι είναι το επίκεντρο του πολιτισμού των Μάγια. Οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν μια ωραία εμπειρία βιοασφάλειας, με κοινωνική αποστασιοποίηση, με υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκονται στην Ήπεθρο και σε μέρη με πράσινο στην χώρα. Η πανδημία έχει αναμφίβολα αλλάξει την εικόνα του παγκόσμιου τουρισμού. Ο κλάδος έχει αντιληφθεί ότι οι τουρίστες αναζητούν προορισμούς που είναι βιώσιμοι, ποικιλόμορφοι και μπορούν να προσφέρουν μια ανεπανάληπτη συναισθηματική εμπειρία.